Κυρία Υπουργέ, η κοινωνία των Χανίων χρόνια τώρα αντιτίθεται μαχητικά στην πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και της Πρετανικής Αρχής του Πολυτεχνείου για παράδοση σε ξενοδοχειακό όμιλο των χαρακτηρισμένων ως νεότερου μνημείου με ΦΕΚ από το 2018 κτηρίων της πέμπτης μεραρχίας στο λόφο Καστέλη Χανίων συνολικής έκτασης 3.652 τετραγωνικών μέτρων. Αφορά μια ιστορία 5.500 ετών, η οποία παραδίδεται βορρά στα επιχειρηματικά συμφέροντα και όχι στην κοινωνία των Χανίων. Η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σχετίζεται προφανώς με την προώθηση της επιχειρηματικής αξιοποίησης των κτηρίων. Άλλωστε, η επέμβαση αυτή έγινε παρουσία εκπροσώπων της εταιρείας Belvedere. Ειδικότερα με την έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού 13 Τρίτου του 24, δίνεται άδεια δειγματοληψίας στο κτίριο με ξεκάθαρη αναφορά ότι η έγκριση δίνεται στο πλαίσιο εκπόνησης μελέτης αποκατάστασης και αλλαγής χρήσης των κτιρίων σε ξενοδοχείο Α τάξης. Μάλιστα με ορθή επανάληψη του εγγράφου στις 3 Απριλίου, το οποίο θα το καταθέσω και στα πρακτικά, μετά την δημοσιότητα που πήρε το έγγραφο και τις αντιδράσεις που προκάλεσε, αφαιρέθηκε ο σκοπός των εργασιών, προσθέτοντας στο τέλος της απόφασης ότι δεν είναι αρμοδιότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας η αλλαγή χρήσης του κτηρίου, παρά την ξεκάθαρη πρόθεση της εταιρείας Belvedere, αναφέρεται στην αίτησή της άλλωστε, ότι οι εν λόγω εργασίες αφορούν την αλλαγή χρήσης του κτηρίου σε ξενοδοχείο. Πέρα των άλλων, η συγκεκριμένη άδεια με επεμβατικές εργασίες δημιουργεί ανησυχία για την ασφάλεια του μνημείου, καθώς αυτές γίνονται με βάση τον σχεδιασμό της εταιρείας και του Πολυτεχνείου για χρήση ξενοδοχείου. Τα γεγονότα, κυρία Υπουργέ, δείχνουν για μια ακόμη φορά ότι αγνοείται πλήρως η πάνδημη θέληση του χανιώτικου λαού και της νεολαίας, φοιτητικών συλλόγων, εργατικών σωματείων, επιστημονικών φορέων, του τεχνητικού επιμελητηρίου τμήματος Δυτικής Κρήτης, συλλόγων και κατοίκων των Χανίων και πολλών άλλων φορέων που διεκδικούν για χρόνια τα συγκεκριμένα κτίρια να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών, του λαού, της νεολαίας της πόλης, σε αντίθεση με τον σχεδιασμό και τη μετατροπή τους σε ξενοδοχείο. Και την ίδια στιγμή που σχεδιάζεται από την εταιρεία Belvedere η αλλαγή χρήσης σε παραδοσιακό ξενοδοχείο, η κατάσταση στην πόλη των Χανίων είναι η εξής. Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί δίνουν ένα μεγάλο αγώνα διεκδικώντας την κάλυψη των αναγκών στη σχολική στέγη τη στιγμή που οι μαθητές στηβάζονται σε 27 τμήματα. Μόνο το 5% των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης διαμένει στις φοιτητικές εστίες, ενώ οι φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου δεν έχουν εστία. Δεν υπάρχει βιβλιοθήκη και λέσχη σύντηση στην πόλη. Ελεύθεροι χώροι για πολιτιστική δημιουργία. Εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές και γιατροί δεν έρχονται στα Χανιά, καθώς το κόστος του ενοικίου είναι πανάκριβο, ενώ οι μισθοί δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Με βάση όλα αυτά, σας ρωτάμε, κυρία Υπουργέ, τι μέτρα σκοπεύει να πάρει η κυβέρνηση, έτσι ώστε άμεσα να ανακληθεί η ανωτέρω απόφαση έγκρισης εργασιών δειγματοληψίας των κτηρίων στο Λόφο Καστέλη και να περιφρουρήσει τα εν λόγω κτίρια από την επιχειρούμενη εμπορευματοποίησή τους, ώστε να αξιοποιηθούν με ευθύνη του κράτους για την κάλυψη των αναγκών του λαού και της νεολαίας των Χανίων, όπως άλλωστε διεκδικούν. Και στα πλαίσια αυτής της επίκαιρης, θα καταθέσω στα πρακτικά και την πρόσφατη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης 18/4/2024, η οποία καταδικάζει, το αναφέρω ακριβώς αυτολεξί, καταδικάζει απερίφραστα την αξιοποίηση των κτηρίων του Πολυτεχνείου στο Λόφο Καστέλη με εμπορευματικά κριτήρια. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βουλευτά, όπως και εσείς είπατε, το συγκρότημα των τριών κτηρίων της 5ης Μεραρχίας Στρατού στο Καστέλη περιλαμβάνει το κτίριο του στρατηγίου της Μεραρχίας, το οποίο έχει χαρακτηριστεί μνημείο το 2018, καθώς και τα κτίρια των πρώην στρατώνων και των πρώην φυλακών που δεν έχουν χαρακτηριστεί μνημεία. Τα τρία κτίρια αποτελούν ένα πολεοδομικό σύνολο εντός του κηρυγμένου και οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Χανίων στη ζώνη προστασίας Β1. Τα κτίρια των στρατώνων και των φυλακών διασώζουν αρχιτεκτονικά στοιχεία από την εποχή της Ενετοκρατίας και εδράζονται στο Βυζαντινό τείχος. Εξ όλων αυτών συνάγεται ότι προστατεύονται από τις διατάξεις του 48-58 του 2021, του αρχαιολογικού νόμου δηλαδή. Αντικείμενο της προσύνταξης μελέτης,
αποτελεί αποκατάσταση και η αλλαγή χρήση των κτηρίων της Πέμπτης Μεραρχίας με την πλατεία που αναπτύσσεται βόρεια, την πλατεία του Αγίου Τίτου, των πρώην στρατώνων και των πρώην φυλακών μέσα στο συγκεκριμένο γήπεδο, το οποίο είναι ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Παράλληλα, το εγκεκριμένο ρημοτομικό σχέδιο της πόλεως των Χανίων του 1946 δεν έχει αναθεωρηθεί μέχρι σήμερα ως προς τις χρήσεις γης, παρά μόνο έχει τροποποιηθεί σημειακά στα εν λόγω οικοδομικά τετράγωνα το 1949, ενώ δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του λόγω της ισχύως των διατάξεων της αρχαιολογικής νομοθεσίας. Επιπλέον επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του νόμου 4788 του 2021, το οποίο αντικατέστησε την παράγραφο 15 του άρθρου 51 του νόμου 4178 του 2013, ανοίγω εισαγωγικά, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι χρήσεις γης που ορίζονται κατά τις ειδικές διατάξεις των γενικών πολεοδομικών σχεδίων που εγκρίθηκαν πριν τη δημοσίευση του 2508 του 1997, είναι δεσμευτικές για τη διοίκηση μόνο στην περίπτωση που κατόπιν αυτών εγκρίθηκαν πολεοδομικές μελέτες αναθεώρησης ή ένταξη σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Η διαδικασία της έγκρισης της μελέτης αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης των Χανίων βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει εγκριθεί. Κατά συνέπεια, οι προβλεπόμενες από το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο χρήσης γης δεν είναι δεσμευτικές. Αυτό που είναι όμως δεσμευτικό είναι ότι με βάση την κείμενη αρχαιολογική νομοθεσία, η οποιαδήποτε διαχείριση των ακινήτων μνημείων στο Λόφο Καστέλη για οποιοδήποτε σκοπό, οποιονδήποτε σκοπό, οφείλει να διασφαλίζει την προστασία του μνημιακού κεφαλαίου της πόλης των Χανίων. Το Υπουργείο Πολιτισμού, λοιπόν, κατά αρμοδιότητα, είναι υποχρεωμένο να προστατεύσει τα συγκεκριμένα κτίρια. Για να τα προστατεύσει, χρειάζεται μελέτες αποκατάστασης. Αυτό να είναι σαφές. Τώρα, για τη δειγματοληψία στην οποία αναφέρεστε, μην θεωρήσετε ότι υπεκφεύγω, θα επανέλθω συγκεκριμένα στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ. Πέρα από την κοινωνική, πολιτιστική, πολιτισμική διάσταση της παράδοσης του Λόφου Καστέλη και των κτηρίων της Πέμπτης Μεραρχίας στα επιχειρηματικά συμφέροντα, προφανώς προκύπτουν και πάρα πολλά νομικά ζητήματα και πολεοδομικά ζητήματα, ορισμένα από αυτά τα αναφέρατε. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι από τον Μάρτιο του 2021, με αίτημά του το Πολυτεχνείο Κρήτης προς τον Δήμο Χανίων, ζητούσε στα πλαίσια αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου να αλλάξει η επιτρεπόμενη χρήση από εκπαίδευση σε γενική κατοικία 1, προκειμένου να μπορεί να επιτραπεί η χρήση ξενοδοχείου. Η πρόταση απορρίφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, διότι το Β1 στάδιο της αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού αφορά αποκλειστικά εγκαταστάσεις κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις. Μάλιστα, στο πρόσφατο ομόφωνο ψήφισμα 3/4 του 24 του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, το οποίο καταθέτω στα πρακτικά, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ομόφωνα και απερίφραστα ότι καταδικάζει οποιαδήποτε εξέλιξη παρέμβασης του κεντρικού κράτους που θα επιδιώξει να επιβάλλει τη λειτουργία των ιστορικών κτηρίων με εμπορευματικά κριτήρια, κόντρα στις αποφάσεις και τη θέληση της τοπικής κοινωνίας, και ζητούμε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αυτά να αξιοποιηθούν προς όφελος του χανιώτικου λαού με δημόσιο χαρακτήρα και για κοινοφελείς χρήσεις. Σας ρωτάμε, θεωρείτε ότι ο χαρακτηρισμός του κτηρίου της Πέμπτης Μεραρχίας στο Λόφο Καστέλη με το ΦΕΚ του 2018, όπως είπα, το καταθέτω στα πρακτικά ως νεότερο μνημείο, που μάλιστα αναφέρει μέσα με αξιόλογα αρχιτεκτονικά, τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά δείγμα αρχιτεκτονικής της ειδικής αυτής κατηγορίας δημοσίων κτηρίων, διοικητηρίων κτλ., του οποίου η διατήρησή του συμβάλλει στην τεκμηρίωση της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτισμικής ιστορίας της πόλεως των Χανίων στα τέλη του 19ου αιώνα και κατά συνέπεια εμπλουτίζει το πολιτιστικό αποθεμά της, σας ρωτάμε, συνάδει με την εμπορευματοποίησή του και την μετατροπή του σε ξενοδοχείο, σε αντιπαράθεση με την πάνδημη δηλωθήσα θέληση της χανιώτικης κοινωνίας για κοινοφελείς χρήσεις και λειτουργίες? Είναι ένα κέριο ερώτημα και η απάντηση πρέπει να είναι πολύ σαφής. Εκτός όμως από το ΦΕΚ, στον υποχρεωτικά εφαρμοζόμενο από τον Απρίλη του 23 κανονισμό για αποτίμηση και δομητικές επεμβάσεις τυχοποιίας,
ο οποίος και καθορίζει τις αναγκαίες εφαρμοζόμενες δειγματοληψίες σε κτίρια, αναφέρεται ότι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η χρήση ενός δομήματος έναντι συνδυασμών δράσεων στις οποίες περιλαμβάνονται τυχηματικές δράσεις, όπως ο σεισμός, γίνεται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται με ελάχιστη στάθμη λειτουργιών του δομήματος ανάλογα με τη χρήση και τη σημασία του. Και συνεχίζει ότι ο ελάχιστος ανεκτός στόχος για αποτίμηση ή ανασχεδιασμό ενός μνημείου είναι διαφορετικός για χρήση ξενοδοχείου που εμπίπτει στην κατηγορία σπουδαιότητας 2, ίδια με την κατοικία, δηλαδή με μια κατοικία, σε σχέση με άλλες χρήσεις εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, που είναι κατηγορίες 3. Εδώ λοιπόν εύλογα εγείρονται ερωτηματικά σχετικά με την επάρκεια του σχεδιασμού των δειγματοληψιών, καθώς και την αναγκαιότητα των βλαβών που θα γίνουν στο κτίριο, καθώς σχεδιάζονται για χρήση υποδιέστερης αντισεισμικής σπουδαιότητας από ό,τι προβλέπει ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Πώς δύναται λοιπόν η υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού να εγκρίνει επεμβατικές εργασίες σε κτίρια προκειμένου να μελετηθούν για χρήση που δεν είναι επιτρεπτή? Να γιατί, κυρία Υπουργέ, παράλληλα με τα ζητήματα της κοινωνικής διάστασης που υπάρχει στο ζήτημα, υπάρχουν και τέτοιες πλευρές. Γι' αυτό θα πρέπει λοιπόν το Υπουργείο να κάνει άμεση ανάκληση της απόφασης του 13/3 του 24, που εγκρίνει εργασίες δειγματοληψίας στο κτίριο, δεδομένου ότι ο διατεταγμένος σκοπός των εργασιών είναι η αλλαγή χρήσης των κτιρίων σε ξενοδοχείο, χρήση που δεν είναι επιτρεπτή σε επίπεδο πολεοδομικού σχεδιασμού. Απαιτεί, και κλείνω με αυτό, κυρία Πρόεδρε, απαιτεί ο λαός και η νεολαία των Χανίων να σταματήσει αυτή η επιχειρούμενη εμπορευματοποίησή τους από το Πολυτεχνείο Κρήτης και τα κτίρια στο Λόφο Καστέλη να αξιοποιηθούν με ευθύνη του κράτους για την κάλυψη των ανακών του λαού και της νεολαίας της πόλης των Χανίων. Ευχαριστώ πολύ.